8.500 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για να έρθουν στην Ευρώπη, όπως έγινε γνωστό από την Ουάσιγκτον, καθώς η ανησυχία εντείνεται για τις ρωσικές προθέσεις σε σχέση με την Ουκρανία. Το Πεντάγωνο έκανε λόγο για προληπτικό μέτρο, αλλά προειδοποίησε ότι θα αναλάβει δράση εφόσον χρειαστεί. Η σχετική ανακοίνωση ακολούθησε την 80-λεπτή τηλεδιάσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να διαμορφώσουν ενιαία στρατηγική και να συζητήσουν πιθανές αντιδράσεις τους σε ενδεχόμενη ρωσική εισβολή. Το Χάρι Τρούμαν, που είχε σταθμεύσει στα Χανιά στις αρχές του μήνα, προστέθηκε στα μέσα που πραγματοποιούν περιπολίες για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο θάλασσα, κάτι που είχε να συμβεί με αμερικανικό αεροπλανοφόρο από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία εκείνη που προκαλεί τις εντάσεις. Αντί να σπαταλάτε πραγματικά φαιά ουσία και να προσπαθείτε να αναζητήσετε μια απάντηση σε μια μη υπαρκτή ρωσική εισβολή, η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα να δώσει μια υπεύθυνη απάντηση στις προτάσεις μας για τις εγγυήσεις της ασφάλειας στην Ευρώπη. Σε διαγγελμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται πανικός. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και του Ανώτατου Αμυντικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, τα συμπεράσματα αυτών των συνεδριάσεων δεν είναι αποφάσεις ανακοινώσιμες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την κοινωνία μας και τους Ουκρανούς πολίτες. Το νόημα είναι όμως κάτι πολύ απλό. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Ο Ζελένσκι είχε επίσης συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, από τον οποίο ζήτησε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν ενωμένα στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.